Το Ντουμπάι σας περιμένει. Μην κάνετε απλώς ένα ταξίδι. Ζήστε το. Ζήστο, βρε Θεόδωρε μου, ζήστο. Θα το ζήσουμε. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε νηστίσιμα πολύ 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 ωραία noodles. Yes. Καλά που τα λέω. Ναι, σαλάτα με noodles. Τι noodles? Ριζιού. Ριζιού. Λοιπόν, noodles ριζιού, ασιάτικη σαλάτα με noodles. Πάμε να δούμε τα υλικά μας με τον Θεόδωρο μας σήμερα παρέα. Πάμε. Έχουμε noodles ριζιού, μισό αβοκάτο, ένα κουταλάκι της σούπας wakame, ένα κουταλάκι της σούπας πιστάτσιος, ένα αγκουράκι, μισό ρεπανάκι, μισό καρότο, δύο κουταλιές της σούπας bean sprouts, poppy seeds, ένα τέταρτο κόκκινο κραμπί και ρόκα. Και για τον dressing μας είναι μία κουταλιά της σούπας soy sauce, μία κουταλιά της σούπας λάδι σουσαμιού, δύο κουταλιές του γλυκού rice vinegar, δύο κουταλιές του γλυκού μέλι και μία κουταλιά του γλυκού σουσάμ. Γιατί όμως βάζουμε τώρα ρόκα μέσα στα noodles? Είναι σαλάτα με noodles, ε? Ναι, αλλά θα δώσει έτσι μια πικράδα που θέλουμε. Ναι, τη θέλουμε με τη ρόκα, ναι. Εντάξει. Πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Η διαδικασία μας είναι απλή. Απλά η Ιαπωνέζικη κουζίνα έχει μια ιδιαιτερότητα στα κοψίματα και όπως βλέπεις είναι συγκεκριμένα τα κοψίματα μας. Αχ, ωραία. Βάζουμε το ρεπανάκι μας. Το ρεπανάκι μας ομό, ε? Ναι. Αγκουράκι μας. Όλα, ναι, όλα λεπτοκομμένα. Λεπτοκομμένα. Το καροτάκι μας. Το κραμπάκι μας. Κραμπάκι. Το κόκκινο. Θα δείξω κραμπί. Πολύ, πάρα πολύ. Αλλά με φουσκώνει το στομάχι μου, με ενοχλεί. Γιατί? Δεν ξέρω, το κραμπί είναι σκληρή φυτική, ναι. Θέλω να μου κάνεις μια λίστα με τα πράγματα που δεν σου αρέσουν, να μην κάνω. Για να μπορεί να το. Μα μ' αρέσει. Μα το τρώω, έστω και αν με ενοχλεί. Α, εντάξει. Μ' αρέσει πάρα. Έχουμε το seaweed. Α, βάζουμε και σιουιτ ιαπωνέζικο. Ναι. Ιαπωνέζικο δεν είναι το σιουιτ. Ναι. Ωραία. Τα πιστάτσιος μας. Α, έτσι ολόκληρα. Ναι. Ναι. Και τα bean sprouts, τα βλαστάρια φασογιό. Αυτό τώρα το βρίσκουμε εύκολα. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει σε κονσέρβα. Ναι. Μπορούμε να τα φτιάξουμε και μόνοι μας. Mm-hmm. Λοιπόν, θα βάλουμε τα poppy seeds μας, που βάλουν ως σπορούς. Αυτά είναι πολύ πολύ ωφέλιμα. Ναι. Ε? Ναι. Μπράβο, τέλεια. Είναι και ωφέλιμη και νηστίσιμη σαλάτα μας. Λοιπόν, τα noodles μας, mm-hmm, επέλεξα τα vermicelli. Είναι τα πιο λεπτά noodles, ριζιού. Και είναι και άσπρα, ε. Ναι, και αυτό που έχω κάνει, έχω βράσει νερό, mm-hmm, και τα έριξα μαζί σε ένα μπολ για 4 λεπτά για μόνο. Α, δεν τα ψημείς. Όχι. Τέλεια. Σε ένα μπολ και ρίχνουμε το νερό το ζεστά από πάνω. Θα μπουν και αυτά μέσα. Τέλεια. Λοιπόν, το dressing μας, αυτό που έχω κάνει, έχω προσθέσει όλα τα υλικά μαζί. Όλα τα υλικά. Είναι soy sauce, μέλι, rice vinegar, σουσάμι. Σουσάμι, έτσι. Ναι, άσπρο σουσάμι. Ωραία. Και λάδι σουσάμι έχουμε βάλει. Ναι, 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 ναι. Ωραία, θα δώσει πάρα πολύ ωραία γεύση που φαντάζομαι. Χωρίς τους δεν είναι ωραία τα νούντος, δεν έχουν γεύση. Όχι, όχι, ναι. Όπως την κοινόα, έτσι. Ναι, η κοινόα θέλει βοήθεια. Λοιπόν, για πες αύριο τι θα κάνουμε εδώ στην εκπομπή μας, το δωρέ μου. Αύριο θα έρθουμε να μαγειρέσουμε μαζί. Κάντε με το, περίμενα να σου κάνουν ένα έτσι κοντινό, να το κλείσεις εκεί, να πεις για τα σημαντικά που θα έχουμε αύριο. Αύριο θα είμαστε εδώ μαζί με τον Νίκο Καραθάνο και θα μαγειρέψουμε μαζί στο Όλα για Σένα. Εξήγα όμως ποιος είναι ο Νίκος Καραθάνος, για αυτούς που μπορεί να μην το γνωρίζουν τον άνθρωπο. Ο Νίκος Καραθάνος είναι ο σεφ στην Κουκουβάια. Στο ένα πάρα πολύ πολύ ωραίο εστιατόριο, έτσι. Ναι, με δύο αστέρια Μισελέν, ο κύριος δύο Νίκος. Δύο αστέρια Μισελέν, παρακαλώ. Ναι, και αύριο θα είναι μαζί μας, θα μαγειρέψουμε μαζί. Θα χωθείς. Όχι. Εγώ θα χωθώ που θα σας βλέπω να μαγειρεύετε με ένα σύστημα με δύο αστέρια Μισελίν. Αύριο θα τον έχουμε εδώ στην εκπομπή μας, όπως θα έχουμε βεβαίως και την υπέροχη, μα ξέρεις ποια θα έχουμε αύριο. Ποια? Την Άντζελα Δημητρίου. Όλα, λα. Αύριο θα έχουμε την αγαπημένη μας lady, Άντζελα Δημητρίου, θα είναι εδώ για μια υπέροχη αποκλειστική συνέντευξη. Έχουμε πολλά να πούμε. Και δίνουμε βεβαίως και το δώρο μας έτσι για το Symbols, για ένα τραπέζι για 4 άτομα με ποτό, παρακαλώ, στο Symbols αύριο βραδάκι. Μάλιστα. Ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Ναι. Θα το ανακατήσουμε έτσι καλά-καλά για να πιάσει καθημερινή σπαρτή. Α, έχεις κόψει και αβοκάτο. Ναι, έχω κόψει το αβοκάτο για να στολίσουμε έτσι λίγο το πιάτο μας. Τι ωραία. Κοιτάξτε τι ωραίο πιάτο τώρα έχει φτιάξει. Να μου μιλού. Να μου μιλού. Μίλου μου στο ακουστικό
Θελαλίζει ο Θεόδωρος. Δεν μου μιλούν. Δεν μου λαλούν. Θέλεις, μιλάτε του λίγο έτσι να ακούσει μια φορά τι τραβάω. Περιμένετε, ρευκήκε μου. Περιμένετε, ρευκήκε μου. Ευκήκε μου το ακουστικό να. Ναι, μάντζε, να σου πω κάτι, δεν πρέπει να σχολιάζουν μόνο το ότι έμπηκε ένα πράγμα μέσα στο φούρνο και ευκήκε αρκιό. Ναι, σωστό και αυτό, ναι. Έτσι πρέπει. Μάλιστα, όπου και να πήγε, θα το βρούμε, έτσι. Ναι, και θα καθαρίσουμε και το πιατάκι μας. Ωραία. Βράμε το. Θα το βρούμε, σιγά σιγά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η σαλάτα μας με τα νούτολς. Τέλειο. Αυτό είναι το πιάτο μας για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεόδωρε μου. Εγώ ευχαριστώ. Θα σε δούμε αύριο. Δεν θα μας λείψεις μέχρι αύριο. Έτσι. Okay. Τι θα μας κάνετε, μην το πεις. Δεν θα το πω. Είναι έτσι ωραίο, εύκολο, νηστίσιμο. Ναι. Νηστίσιμο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Η σαλατούλα, ξέρεις, έτσι γίνεται dessert. Ευχαριστώ. Γεια σου. Bye-bye. Να το βρω. Τι χάσαμε. Ένα το βρω. Το ακουστικό. Εγώ ακούω σας πάντως, να ξέρετε, έτσι. Ακούω, έστω και αν δεν έχω ακουστικό, κάπου θα βρεθεί. Να το έβρω. Θα βρεθεί. Θα πάθει σαν κύλο συνήθως. Θα βρεθεί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις κυκλώσεις μας για το quiz μας. Αυτό που θα σου πω, Κωνσταντίνα μου, είναι σοκ. Έχουμε πολλές λάθος απαντήσεις στο quiz. Σοκ! Σχεδόν όλοι έχουν απαντήσει τον Νίκο Βέρτη. Αλήθεια! Πώς είναι αυτός ο οποίος έκανε αυτή τη δήλωση, ναι, θα συνειδηθεί.